έστω με ρούχα, ότι αυτά που βλέπετε είμαι στη Βρώμα. Δεν έχω κάνει πάνιο 18 μέρες μιλάμε. Πού να κάνω πάνιο, δεν υπάρχει πουτενά. Κατάγεται από την Αυστρία, ήρθε στην Ελλάδα πριν 30 χρόνια και δούλευε ως μάγειρας. Σήμερα ζει άστεγος στο νότιο πάρκο της Πάτρας. Βρέθηκε άστεγος σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει επειδή έχει δύο σκυλάκια. Η καθυστέρηση πληρωμής δύο ενοικίων και κάποια παράπονα από γείτονες του στο σπίτι στο οποίο διέμενε μέχρι πρότινος οδήγησαν την ιδιοκτήτρια του σπιτιού να τον διώξει από το σπίτι και να βρεθεί πλέον να μένει στο νότιο πάρκο. Με λένε Ρόμπερτ Κρόμαν, είμαι από Αυστρία. Είμαι 54 χρονών, 55 τώρα Ιούνιο. Για δουλειά ήρθα. Για δουλειά ήρθατε. Ναι, επειδή το επάγγελμα μου είναι μάγειρας. Έχω δουλέψει στο Hilton στην Αθήνα. Μετά δουλέψατε στην Πάτρα ή ήρθατε στην Πάτρα, πώς βρήκατε εδώ? Εγώ πήγα την Πάτρα λόγω του νοσοκομείου. Με μη κοντά, επειδή παλιά είμαι ένα ξυλοκάστρο. Εγώ ενοικιάσα ένα σπίτι από ένα γραφείο. Από την αρχή όλα καλά. Μέχρι και το πρώτο μήνα, τρελάτηκε η κύριε. Λέει, πήγε γύρω-γύρω στη γειτονιά, δεν πληρώνει τίποτα. Με κάλεσε πρώτη φορά την αστυνομία. Έχει φέρει απάνω στο τμήμα της αστυνομίας και εξήθηκε, δεν κρουστάω ένα νίκιο. Από εκεί τα βάσανα. Βάσανα. Τέρουα που έχει κάνει. Και από 18 ήρθε ξανά που γύρισα από το νοσοκομείο και τελικά λέει, ήρθε το απόγευμα, σε 2 ώρες είσαι έξω από το σπίτι. Με κάτι... Και σας έδιωξε έξω από το σπίτι. Ναι, μαζί με την αστυνομία. Χρωστάγατε κάποια νίκη? Ναι, ακριβώς τώρα κρουστάω 2 ενίκια. 2 ενίκια κρουστάω και 15 ευρώ το νερό. Τα πράγματά του, τα ρούχα του, του τα έκλεψαν όλα. Περίπου ένα μήνα που κοιμάστε εδώ στο νότιο πάρκο. Ναι, εδώ είναι διτέσιμο. Εδώ κάτω έχω κάτι πράγματα, σκυλοτροφές, επειδή τα υπόλοιπα μας πήραν όλα, μας κλέψαν. Σας κλέψανε? Ναι, επειδή είχα τα πράγματα στο δρόμο, όλα τα καινούργια πράγματα είχαν φύγει. Στον κοινωνικό οργανισμό απευθυνθήκατε του Δήμου? Ήρθαν τη Σάββατο, 19 ήταν, το βράδυ. Μιλάμε ευχαριστώ που ήρθαν και όλος το βράδυ. Αλλά λέει λόγω τα σκυλιά δεν κάναμε τίποτα. Έχετε 2 σκυλάκια και δεν μπορούν κάπου να σας φιλοξενήσουν? Όχι, επειδή δεν πάνε αλλού. Αυτό που ζητάει είναι να βρεθεί ένα σπίτι για να μείνει, δίνοντας ως μίσθωμα ένα ποσό της τάξης των 150 ευρώ. Δεν έχει παραπάνω. Όπως τονίζει, είναι χρήματα που παίρνει από το επίδομα αναπηρίας. Κάνει ωστόσο γνωστό ότι θα πάρει μαζί του και τους πιστούς του φίλους, τα 2 του σκυλάκια. Ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ είναι και καρκινοπαθής. Κράζω μια στέγη, να έχω το κεφάλι ήσυχο, να πληρώνω ένα ποσόν κανονικό μικρό, επειδή δεν μπορώ να πληρώσω τώρα εγγύησεις, αμοιβείς για γραφεία και αυτά, δεν γίνεται. Αυτό είναι. Μέχρι πόσα χρήματα μπορείτε να δίνετε το μήνα? Το πιο πολύ είναι 150. Το πιο πολύ. Από πρέπει να είναι ισόγειο. Τι τρώτε? Μου φαίνει μια κύρα τώρα της τίο, κάτι της τίο, μου φαίνει φαγητό. Με αυτό που μου φαίνει η κύρα.